από την Κίνα, ξεκίνησαν ασκήσεις από την Κίνα και πιέσεις προς την Ταϊβάν. Και βέβαια πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται μη τυχόν έχουμε ακόμα μία εμπόλεμη ζώνη σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη. Τώρα, γιατί συμβαίνει όλο αυτό με την Ταϊβάν, την ιστορία της Ταϊβάν και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, θα το κουβεντιάσουμε με τον Δόκτωρ Αντώνη Στυλιανού. Τον έχουμε μαζί μας, τον Αντώνη μου. Αντώνη, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Αγαπητέ μου Ανδρέα, καλημέρα σας. Δεν θα μπορούσα να λείψω από την πρώτη εκπομπή της επανεκκίνησης της περίοδου, για την οποία εύχομαι όχι μόνο 9 χρόνια που μας προσφέρετε την ειδησιογραφία, αλλά πολλά ακόμα χρόνια να είσαι πρώτη σε αυτόν τον τομέα της ενημέρωσης. Αντώνη, ο οποίος είναι διεθνολόγος, πολλά χρόνια πανεπιστημιακός, είναι και πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Θα αξιοποιήσουμε αυτή την ιδιότητά του για μια άλλη τη κουβέντα μας. Τώρα, να έρθουμε στην Ταϊβάν. Εγώ, επειδή είμαι παλαιότερος, αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι ήταν η Φορμόζα γνωστή. Ακριβώς. Φορμόζα, ακριβώς, έτσι. Μάλιστα. Ακριβώς. Και για να δούμε τώρα γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η ιστορία της, αν θέλετε, και να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας, ξεκινάει από κινέζικη κατοχή ουσιαστικά τον 17ο αιώνα από την δυναστεία του Κινγκ, όπως ονομαζόταν. Το 1895, μετά που η Κίνα χάνει τον πόλεμο με την Ιαπωνία, μεταφέρεται υπό την κυριαρχία της Ιαπωνίας και μέχρι το 1945, όταν ήταν και η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Ιαπωνίας, η Ταϊβάν καθίσταται πλέον υπό κινέζικη κυριαρχία. Αυτό, αγαπητέ μου Ανδρέα, κράτησε μόνο για 4 χρόνια, μέχρι το 1949. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι αμέσως μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, υπήρξε μια εσωτερική επανάσταση εντός της Κίνας. Ήταν τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα του Μάο Τσετούγκ και ουσιαστικά εκδίωξε από την περιφέρεια της Κίνας το Εθνικιστικό Κόμμα, το οποίο κυριαρχούσε από το 1911 και εντεύθεν στην Κίνα, με αποτέλεσμα ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος να μεταφερθεί και να θέσει ως έδρα του την Ταϊβάν. Έκτοτε υπάρχουν αυτές οι διαφορές μεταξύ του καθεστώτος που απολαμβάνει η Ταϊβάν σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως μια αποσχισθήσα περιφέρεια της δικής της περιφέρειας. Η Ταϊβάν θεωρεί ότι είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αντώνη μου, ανεξάρτητο κράτος έχει αναγνωριστεί από χώρες ευρωπαϊκές ή παγκόσμιες χώρες? Πολύ καλή ερώτηση σου. Έχει αναγνωριστεί ανά το παγκόσμιο από 13 χώρες από τις 200 που υπάρχουν στο σύνολο, 13 συν το Βατικανό. Γιατί ακριβώς η Κίνα ακολούθησε μια έντονη διπλωματική πολιτική. Και δεν θέλουν να πάνε κόντρα στην Κίνα. Ακριβώς. Και όλα τα κράτη δεν ήθελαν να πάνε κόντρα στην Κίνα, μια υπερδύναμη, ένα πλήρες μέλος, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ούτω καθεξής. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχουν οι συνεχείς διατριβές. Φυσικά η Κίνα ουδέποτε προσπάθησε με πολεμικά μέσα να ενσωματώσει την Ταϊβάν στη δική της επικράτεια. Το πλησιέστερο που φτάσαμε ήταν το 1996 με μια διαμάχη και πολύ πιο πρόσφατα, αυτό που έχεις τονίσει, αγαπητέ μου Ανδρέα, στην εισαγωγή σου, ήταν αρχές Αυγούστου με την επίσκεψη της Αμερικανίδας Προέδρου της Βουλής, όπου ακριβώς είχαμε δει αυτή σε τρεις μέρες να αλλάζουν άρδιν τα γεωπολιτικά δεδομένα που υπήρχαν εκεί. Σχεδόν η Κίνα να προχωρεί με ένα ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό της Ταϊβάν. 50 τόσες πτήσεις αρχές Αυγούστου είχαν ακυρωθεί και αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι εντάσεις. Αυτό νομίζω που είδαμε αρχές του Αυγούστου ήταν η έναρξη, αν θέλετε, της επιμονής της Κίνας και της διατράνωσης του γεγονότος ότι η Ταϊβάν θεωρείται από την Κίνα μια δική της περιφέρεια και θα εμποδίσει με τον οποιοδήποτε τρόπο την οποιαδήποτε, αν θέλετε. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο. Έχουμε την Ουκρανία τώρα να πάει και εκεί να έχουμε πόλεμο. Να ρωτήσω κάτι. Στέλνει κάποιο μήνυμα η επίσκεψη Πελοζή στην Ταϊβάν? Παρόλο το γεγονός ότι θεωρήθηκε ότι ήταν μια δική της πρωτοβουλία, βλέπουμε ότι αυτό πλέον ακολουθείται και από άλλους Αμερικανούς πολιτικούς. Μόλις προχθές είχαμε επίσκεψη μιας Αμερικανίδας γερουσιαστρίας. Πολύ πιο τις επόμενες μέρες θα έχουμε επίσκεψη αντιπροσωπείας Καναδών βουλευτών. Άρα βλέπουμε ότι η Δύση προσπαθεί ουσιαστικά να μπει στην Ταϊβάν. Και η απάντηση της Κίνας είναι πολύ έντονη, αγαπητέ μου Ανδρέα. Από τις 4 Αυγούστου που ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η επίσκεψη της κυρίας Πελόζη, έχουμε δει 600 παραβιάσεις του εναέριου χώρου
της Ταϊβάν, ένας αριθμός υπέρμετρα υπερβολικός σε σχέση με το τι συνέβαινε προ αυτής της επίσκεψης. Να υπενθυμίσουμε το γεγονός επίσης ότι η Ταϊβάν για τους Αμερικάνους βρίσκεται σε αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν τα νησιά πρώτης γραμμής. Δηλαδή νησιά στα οποία, εάν η Κίνα έχει την επικράτεια και την κυριαρχία, θα μπορούσε να πλήξει στρατιωτικά ή άλλος πώς, αλλά και να επεκτείνει την αποκλειστική οικονομική της ζώνη, αμφισβητούμενα ύδατα που υπάρχουν, μέχρι και τον Γκουάμ και την Χαβάη. Άρα όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η γεωγραφία της Ταϊβάν και το καθεστώς αυτή τη στιγμή της Ταϊβάν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Παραβιάσεις υπάρχουν και σε αυτό που ονομάζεται μια τεχνητή μέση γραμμή. Μόλις σήμερα, αγαπητέ μου Ανδρέα, προβαίνουν δύο αμερικανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού σε πέρασμα ουσιαστικά, σε πλού μέσα από τα στενά της Ταϊβάν, κάτι το οποίο γινόταν μεν στο παρελθόν, αλλά όχι μετά τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί, με τις αποστάσεις που έχουν τηρηθεί μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν. Άρα λες ότι αν ομιγέννητο έχουμε μια σύραξη εκεί, θα έχουμε παρέμβαση των Αμερικανών. Αυτό έχει δηλώσει ο κύριος Μπάιντεν, ενώ στο παρελθόν η αμερικανική πολιτική ήταν αυτή της ασάφειας όσον αφορά το καθεστώς της Ταϊβάν, όσον αφορά τα μέτρα στήριξης της. Ο κύριος Μπάιντεν τον Μάιο ερωτηθείς για το κατά πόσο θα μπορούσε η Αμερική να στηρίξει στρατιωτικά και να επέμβει στη Ταϊβάν σε περίπτωση απειλής από την Κίνα, είχε δηλώσει σαφώς ναι. Όμως αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι οι Αμερικάνοι εξοπλίζουν την Ταϊβάν. Νομίζω και εκεί παίζεται ένα ιδιαίτερο ρόλο. Τώρα βέβαια εξοπλίζουν, αγαπητέ μου Αντώνη, τώρα απέναντι στην Κίνα, να εξοπλίσει Ταϊβάν, να κάνει τι δηλαδή, ας πούμε. Φαντάζομαι έχει ένα σχετισμό και μια συμβολισμό όλο αυτό. Ακριβώς, και να δούμε τα μεγέθη. Επίσης, αν θέλετε, η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος με τρίτος μεγαλύτερος στρατό. Μόλις πρόσφατα η Κίνα ξεπέρασε σε αριθμό πολεμικών σκαφών, χωρίς να αναφερόμαστε φυσικά στην ποιότητα, αλλά σε αριθμητικά δεδομένα, το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο πρόεδρος Ξι της Κίνας έχει πει ότι μέχρι το 2035 θέλει να καταστήσει την Κίνα μια υπερδύναμη όσον αφορά τον στρατό και μέχρι το 2049 η Κίνα να μπορεί να κερδίζει πολέμους. Είναι μια υπερδύναμη. Άρα είναι μια υπερδύναμη με βαλιστικούς πυράβλους, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αυξήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, να τετραπλασιάσει ουσιαστικά τις πολεμικές κεφαλές που έχει. Έχουμε τους πυράβλους Dongfeng, που είναι διπυρωτική βαλιστική πυράβλη, και γνωρίζουμε φυσικά και την αριθμητική δύναμη του στρατού. Δεν είναι η πρώτη αριθμητική δύναμη, είναι η Ινδία νομίζω η πρώτη. Είναι η Ινδία λόγω αριθμού. Αλλά σε δύναμη, φαντάζομαι, εξοπλιστική και τεχνολογία είναι η Κίνα. Είναι η Κίνα. Είναι μετά τις ΗΠΑ. Η Κίνα έχουν το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ποσοστό που δίνεται προς την άμυνα, ακριβώς για να υιοθετηθούν αυτοί οι στόχοι που έχει θέσει ο παρόν πρόεδρος της Κίνας. Πώς βλέπεις την εξέλιξη? Η εξέλιξη δυστυχώς θα είναι δυσμενής και θα νομίζω αυτό που έχουμε δει τον Αύγουστο ήταν η απαρχή ακριβώς μιας νέας ρητορικής πολέμου, αν θέλετε, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα απευθείας πόλεμο, αλλά θα είναι η απαρχή μιας νέας ρητορικής πολέμου και με την Κίνα να αυξάνει τη στρατιωτική της δύναμη, αλλά πλέον και την Κίνα να θέλει να αρθεί σε ένα ύψος σε πολυεθνικό επίπεδο που να ζητά ακόμα περισσότερα και να παρεμβαίνει σε παγκόσμια γεωπολιτικά ζητήματα. Η Κίνα δεν το έκανε αυτό στο παρελθόν, όμως αυτή είναι η τάση η οποία διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω οι εντάσεις θα είναι πολύ περισσότερες το επόμενο χρονικό διάστημα και όταν έχουμε 600 τόσες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Ταϊβάν, αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολα μπορεί και ένα ατύχημα να γίνει. Δεν είναι μόνο τα θερμά επεισόδια. Και ένα ατύχημα θα δημιουργούσε άλλες ιστορίες εκεί. Ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι η Ταϊβάν επίσης είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής των πάντων όσον αφορά στην τεχνολογία, τα microchips. Όλα αυτά που έχουμε στα κινητά μας τηλέφωνα, στις κάμερες και ούτω καθεξής, το 56% όλων αυτών προέρχονται από την Ταϊβάν. Άρα αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση για παράδειγμα ναυτικού αποκλεισμού ή εμπορικού αποκλεισμού, το τι θα μπορούσε να γίνει και το πόσο θα μπορούσε να διαταραχθεί έτσι περισσότερο η παγκόσμια οικονομία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου Ανδρέα, αντιμετωπίζουμε μια πολεμική κρίση στην Ουκρανία με τη Ρωσία. 6 μήνες και 6 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, μια επισιτιστική κρίση, μια τεράστια ενεργειακή κρίση λόγω πολλών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων και του πολέμου στην Ουκρανία και μια κρίση πληθωρισμού που αγγίζει τις οικονομίες και όλοι μπορούμε να προβλέψουμε το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν σε όλα αυτά ερχόταν επίσης και ένας
εμπορικός αποκλεισμός της Ταϊβάν, ένας πόλεμος σε εκείνη την περιοχή του Ινδοειρηνικού. Να σου πω, η εμπειρία δικιά σου τι λέει, σε τρομάζει το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που να νιώθουμε ότι μπορεί να είναι απειλή άμεση? Νομίζω σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να μιλούμε για μια άμεση απειλή πυρηνικού πολέμου. Ένα πυρηνικό ατύχημα ενδεχομένως να μπορούσε να γίνει. Όπως στη Ζαπορίζια θα μπορούσε να γίνει. Ακριβώς. Στη Ζαπορίζια, μόλις χθες ένα ντρόουν καταρρίφθηκε και είχε πέσει πάνω στα ασφαλιστικά κέλυφη των πυρηνικών αντιδραστήρων. Η Κίνα αναπτύσσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Είναι μια υπερδύναμη και προσπαθεί να καταστεί ως μια υπερδύναμη. Είχαμε μια αποτυχία μόλις χθες, για παράδειγμα, προχθές, όσον αφορά την συμφωνία για την μη διάθεση ή πρόθεση πυρηνικών όπλων. Η Ρωσία εμπόδισε την τροποποίηση εκείνης του Non-Proliferation Treaty. Άρα, είναι η Κορέα από την άλλη. Η Βόρειος Κορέα, δεν ξέρεις τι γίνεται που εκεί. Ποτέ δεν γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν αυτές οι απειλές, όχι σε ένα άμεσο φυσικά επίπεδο, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυναμική σημαίνει ότι υπάρχει και ένας κίνδυνος κάποτε αυτό να ξεφύγει. Και όσο υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και με τέτοιες αντιπαραθέσεις Δύση, Ρωσία κτλ., πάντα θα είναι ένα πρόβλημα. Και πλέον μπαίνει και η Κίνα στην εξίσωση. Παλαιότερα δεν ήταν. Μπαίνουν νέες χώρες. Δεν μιλούμε για ένα μονοπολικό ή διπολικό διεθνικό σύστημα ή διεθνές σύστημα. Μιλούμε πλέον για ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ περισσότερα προβλήματα, κρίσεις θα συμβαίνουν στο μέλλον σε πολύ πιο συχνό βαθμό από ό,τι συνέβαιναν στο παρελθόν. Ας ελπίσουμε ότι αποφύγουμε τα χειρότερα. Το ευχόμαστε. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό, όπως τις έχει παραθέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εμέσως πλησαφώς έτσι καταφέρθηκε εναντίον του Γενικού Γραμματέα στο θέμα του ειδικού απεσταλμένου. Πάμε στο Κυπριακό και αμέσως μετά θα δούμε θέματα τουρισμού εδώ στην εκπομπή μας.